Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πολλές φορές υποσχέθηκα στον εαυτό μου να ασχοληθώ με τα παρασκήνια του Βατικανού και σήμερα μου δίνεται ευκαιρία, μάλλον χάρη σε μια πολύ εξαιρετική ερευνητή, η οποία μου έστειλε ένα εκπληκτικό βίντεο, και χάρη σε αυτό το βίντεο κάνουμε αυτή τη σημερινή εκπομπή. Λοιπόν, την έχω εδώ μαζί μου, είναι η κυρία Αναστασία Παπαδάκη. Καλώς ήρθες λοιπόν, και σιγά σιγά, πρώτα βέβαια πριν πάμε στο βίντεο αυτό, θα δούμε και κάτι άλλο. Λούσιφερ και Βατικανό γίνεται, Αναστασία? Απίστευτο, ε! Και εγώ όταν το πω, το είδα, έμεινα έκθαμβος, η αλήθεια είναι. Ας το δούμε, κύριε σκηνοθέτα, παρακαλώ. Λοιπόν, ο Χριστός είναι ο Υιός του Λούσιφερ, ή είδα λάθος, αγαπητοί μου, εδώ πέρα, κυρία Παπαδάκη? Για να το σχολιάσουμε, είναι η Πασχαλινή Λειτουργία, κάτι μου λέγατε πριν, για να σας ακούσω. Καταρχήν, καλησπέρα σας, κύριε Παπαζήση. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να παραβρίσκομαι σε μια εκπομπή μέσω της οποίας έχετε ρίξει πάρα πολύ φως στα βυσαλαία... Ό,τι προλαβαίνω κάπου. Σκότη, έως χωρικά σκότη. Ό,τι ναι. Προλαβαίνουμε κάνουμε. Ναι. Τι ήταν αυτό τώρα εδώ που είδαμε? Γιατί κάποιοι το εκλαμβάνουν διαφορετικά το Λούσιφερ. Λούσιφερ είναι μια λατινική λέξη. Η ελληνική, η αντίστοιχη είναι εωσφόρος. Εωσφόρος γνωρίζουν όλοι. Ποιος είναι? Ποιος είναι. Λοιπόν, στα λατινικά προέρχεται από τη λέξη λούσις, που σημαίνει φως, και το φέρ είναι ελληνική λέξη. Το φέρω, από το φέρω. Έως φόρος. Λοιπόν, και πολλοί φυσικά αναρωτιούνται τι δουλειά έχει αυτό το όνομα, αυτή η επίκληση σε μια πασχαλινή λειτουργία, να ψάλετε το ο συγκεκριμένος αυτός ύμνος. Από θέλω. Την Καθολική Εκκλησία. Είναι πολύ παράξενο. Και εγώ όταν το πρώτο είδα, λέω, τώρα τι γίνεται εδώ πέρα, λέω, έως φόρος. Και να λένε οι ίδιοι οι παπικοί, καλά, οι παπικοί έχουν κάνει πολύ χοντρά έσχη. Να λένε ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του έως φόρου. Βέβαια κάποτε ο αείμνηστος Σεραφείμ, ο Αρχιεπίσκοπος Ελλάδος, είχε πει, είναι ο Πάπας Εκκλησία, ούτε καν ως Εκκλησία τον μετρούσε. Και ο αμέσως επόμενος από αυτόν αρχιεπίσκοπος, ο επίσης αείμνηστος Χριστόδουλος, τον έφερε εδώ και συμπροσευχήθηκαν. Τον συγκεκριμένο Πάπα, για τον οποίον είχε πει αυτά που είπε ο Σεραφείμ, να μην τα ξεχνάμε αυτά, γιατί η ρίση του Σεραφείμ είναι ο Πάπας Εκκλησία, έμεινε στην ιστορία αυτή η ρίση. Τώρα,
Εσείς φτιάξατε ένα βίντεο, κυρία Παπαδάκη. Πέστε μου λοιπόν, τι ήταν αυτό που σας έκανε έτσι να το φτιάξετε? Πού ορμόμενοι? Μάλιστα. Να πω σε αυτό το σημείο ότι ο τίτλος του βίντεο που έφτιαξα είναι «Βατικανό, εξωγήινη και νέα παγκόσμια τάξη». Το θέμα των εξωγήινων έχει εισβάλει στη ζωή μας. Καλά, έχει είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε. Θα τα δούμε αργότερα αυτά, βέβαια. Ναι, γίνεται μονίμως λόγος για αυτούς. Προβάλλονται συνέχεια, διαφημίζονται συνέχεια από τον κινηματογράφο, από την τηλεόραση. Τα κόμιξ, κύριε. Ακόμη τα παιδιά, και τα κόμιξ, ακόμη και όλα. Τα παιδιά. Ναι. Λοιπόν, να πιστεύουν κάτι τέτοιο τα παιδιά όλα. Ακριβώς. Εάν κανείς προσπαθήσει να μελετήσει τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά, ποια είναι η αλήθεια και ποιο είναι το ψέμα, θα αισθανθεί σε κάποια φάση σαν κάποιος πυροτεχνουργός, διότι αυτό το θέμα είναι σαν μία βόμβα. Εάν απασφαλίσεις, εάν κόψεις λάθος καλώδιο, η βόμβα αυτή θα εκραγεί στα χέρια σου. Ακριβώς. Πολύ σωστή φράση. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Πολύ σωστό παράδειγμα αυτό. Γιατί η παραπληροφόρηση είναι πολύ μεγάλη. Άλλο τίποτα. Ναι. Στην εποχή της παραπληροφόρησης ζούμε, αγαπητοί. Ακριβώς. Πριν δείξουμε όμως κάτι, να πω τι είχε πει ο Τζέι Στρος Μάιερ, ο επίσκοπος Μπουγκό, το 1870, το βιβλίο, έγραψε ένα βιβλίο, «Η Εκκλησία». Αυτό εκδόθηκε το 1922. Λέει ότι μέσα, δηλαδή δες τώρα τρομερή παπική πλάνη, μέσα λέει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που κάνουν αυτοί, γιατί αυτοί δίνουν την όστια μόνο, ναι. Ένα σαν χαρτόνι, τι είναι, δεν ξέρω αυτό το πράγμα, ψωμί είναι, τι είναι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ενώ ο Χριστός έδωσε και ψωμί και κρασί, αυτοί δίνουν μόνο αυτό και λένε το κρασί το πίνουν μόνο οι ιερείς, γιατί αυτοί είναι οι καθαροί, ενώ ο κόσμος δεν είναι καθαρός και αφήνουν τον κόσμο ακοινώνητο. Αν και ολόκληρο να το κάνω το μυστήριο, πάλι ακοινώνητοι θα ήταν όλοι αυτοί, γιατί είναι εκτός εκκλησίας τελείως δηλαδή. Και λέει αυτός ο άνθρωπος τώρα, ο επίσκοπος Μπουγκό, ο Στρος Μάιερ, στο βιβλίο του «Η Εκκλησία», ότι το μυστήριο της Ευχαριστίας, λέει, είναι ο Χριστός εκεί μέσα, είναι ο μισός. Το άλλο μισό, λέει, του Χριστού εκεί μέσα είναι ο Πάπας, μέσα στο ποτήριο της Θείας Ευχαριστίας. Από πότε τεμαχίζεται ο Πάπας και μπαίνει εκεί μέσα? Αυτό δηλαδή που του δίνει με το χέρι του, μα δεν δίνει κοινωνάει σε όλους ο Πάπας, πώς γίνεται? Χιλιάδες εκκλησίες υπάρχουν καθολικές. Μπορεί να είναι μέσα στο Άγιο Ποτήριο, σε κάθε εκκλησία καθολική, ο Πάπας? Αυτό έγινε δόγμα στην Βατικάνια Σύνοδο, στην πρώτη Βατικάνια Σύνοδο το 1870. Και εκεί που ψηφίστηκε και το πρωτείο και το αλάθητο, που θα σας διαβάσω 2-3 πράγματα μετά και θα σας πιάσει φρίκη, θα πείτε δεν γίνεται, δεν μπορεί, τα έχουν κρυμμένα αυτά από τον κόσμο. Αυτά τα συγκεκριμένα δόγματα που ψήφισαν σε αυτή τη Βατικάνια Σύνοδο, κύριε Παπαδάκη, κυρίες και κύριοι, είναι κρυμμένα από τον κόσμο, από τους καθολικούς, δεν τα ξέρουν ούτε οι καθολικοί. Λοιπόν, να δούμε τώρα το πρώτο τμήμα από αυτό το βίντεο, έτσι. Μάλιστα. Και να το σχολιάσουμε μετά. Ναι. Κύριε Σκηνοθέτα, παρακαλώ.
πραγματικά εντυπωσιακά πλάνα και έκανες εντυπωσιακή δουλειά, κυρία Παπαδάκη. Τολμώ να πω, μάλιστα ήταν η πρώτη φράση που είπα όταν μου έστειλε στο βίντεο, λέω, εκπληκτικό, εντυπωσιακό, θυμάσαι τι σου γράφα. Και τώρα αυτοί οι τρεις εκεί πέρα, πόσο μασόνοι μπορεί να είναι? Τους έχει βαρέσει η μασονία στο Δόξα Πατρία αυτούς τους τρεις, τόσο πολύ, φουλ μασόνοι είναι. Αυτούς τους τρεις που έδειξες εκεί, που έγραψες τα ονόματά τους. Όταν μου λέει ο άλλος ότι η Παναγία παίχθηκε από εξωγήινους και τέτοια τώρα. Έτσι. Εδώ πρέπει να μιλάμε για φουλ μασονία. Ναι. Οι άνθρωποι είναι δηλαδή μέχρι τα που λένε είναι μέχρι εδώ. Ακριβώς. Κάτι ήθελες να σχολιάσεις όμως. Είναι πολλοί κόσμος που δεν γνωρίζει αυτήν τη δραστηριότητα του Βατικανού. Αυτό ούτε και εγώ το γνωρίζω. Είναι κάτι το άγνωστο για ούτε τον πολύ κόσμο. Λοιπόν, παρόλο που το Βατικανό, όπως έδειξα, έχει ένα αστεροσκοπείο από το 1890, στο οποίο υπάρχουν οι Ιησουίτες αστρονόμοι που εργάζονται εκεί, πήγε μέχρι την άλλη άκρη του Ατλαντικού να κατασκευάσει ένα υπερσύγχρονο αστεροσκοπείο. Για να έρχονται σε επαφή πιο καλά με τους εξωγήινους, έτσι είπανε. Δεν ναι. Λοιπόν, οι άνθρωποι εντάξει έχουν ξεφύγει τελείως. Όπου και εκεί εργάζονται οι Ιησουίτες, αστρονόμοι, πολλοί φίλοι του Πάπα. Πολλοί. Οι Ιησουίτες είναι, πώς είναι η προεδρική φουρά εδώ στον πρόεδρο, έτσι είναι οι Ιησουίτες ναι. Για τον Πάπα. Λοιπόν, και αναρωτιέται κανείς. Καταρχήν να πω κάτι το οποίο δεν το έχω ως πληροφορία μέσα στο βίντεο, ότι το συγκεκριμένο όρος, στο όρος Γκράχαμ της Αριζόνα που έχει χτιστεί, σε αυτό το όρος η φυλή των Χόπι ναι. το θεωρεί ιερό, διότι από εκεί λέει κατέβηκαν οι θεοί από το διάστημα. Μάλιστα. Δηλαδή όλα είναι αλληλένδετα. Κάτι ιερό, ξέρουν αυτοί. Μέρες των Ινδιάνων. Κάτι ναι. Ξέρουν αυτοί. Λοιπόν. Κάποτε, σε διακόπτω συγχώραμαι κιόλας, το 2004, στην πρώτη εκπομπή που έτυχε να βγω ποτέ στην τηλεόραση, το θέμα ήταν εξωγήινη και εκκλησία. Όπως είναι και το θέμα μας περίπου σήμερα, δηλαδή, εξωγήινη και εκκλησία. Και το μόνο που ζήτησα από τον τηλεπαρουσιαστή ήταν να μιλήσω τελευταίος. Είπαν, υπάρχουν εξωγήινη, το ένα, το άλλο, λέγαν. Και λέω τώρα εγώ τελευταίος. Ένα έχω να σας πω, μάλλον δύο για την ακρίβεια. Το πρώτο είναι, λίγο πριν μπει ο Χριστός στα Ιεροσόλυμα, είπε στους μαθητές, σε λίγο δεν θα είμαι μαζί σας, γιατί πρέπει να πάω να δω και άλλα πράγματα που δεν είναι της αυλής ταύτης που το έγραψες κιόλας εκεί, γιατί περιμένουν να ακούσουν τη φωνή μου. Και του λένε οι μαθητές, μα πού θα πας, στους εθνικούς, δάσκαλε, όχι εκεί που θα πάω δεν μπορείτε να έρθείτε. Και έρχομαι εγώ κύριε και σας λέω, βρείτε μου 30 διαφορετικούς εξωγήινους, από 30 διαφορετικούς πλανήτες. Εγώ λοιπόν θα τους βάλω σε αυτά τα πρόβατα. Και ακόμα ένα που λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, τίποτα λέει δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Ούτε ύψαμα, ούτε βάθος, ούτε αέρας, ούτε θάλασσα, ούτε εταίρα κτήσης, λέω κυρίες και κύριοι. Ξέρετε πόσο νερό πίνει αυτό το εταίρα κτήσης? Βρείτε ό,τι θέλετε, εγώ θα το χωρέσω στο εταίρα κτήσης. Πολύ απλά. Και στα πρόβατα της άλλης αυλής. Και μάλιστα μια φορά, αγαπητοί μου, μέσα στο Άγιο Όρος, ρωτώντας έναν μοναχό, ο οποίος ήταν υπερήλικας, παππούλη, λέω, και εγώ τόσο ανόητος ήμουν, πηγαίνοντας να σπάσω και πλάκα, δηλαδή, τόσο μυαλό της, την πρώτη φορά, τη δεύτερη που είχα πάει, να τόσο. Όχι να σπάσω πλάκα, δηλαδή να τον πω κάτι που ίσως να μην ξέρει να το απαντήσει. Έστω ότι βρέθηκε ένας εξωγήινος εδώ, τι θα κάνεις? Και εκεί με ξεφτύλισε ο άνθρωπος, βέβαια. Και του λέω δημόσια για να βάλω μυαλό. Εάν έρθει λέει μπροστά μου, να σας το ρωτήσω λέει, ο Χριστός ήρθε εκεί που είστε εσείς ή όχι? Δηλαδή ζούνε σε πρόχριστου ή μετά Χριστόν, ιστορική περίοδο? Εάν δεν ήρθε λέει, κάτσε να σου πω 5 πράγματα για τον Χριστό, θα το πω λέει. Τώρα τι να τον απαντήσεις, ξεφτυλίστε κατελείως, το λέω. Ναι, ξεφτυλίστε κατελείως, η ξυπνάδα. Πολλές φορές το παθαίνουμε όλοι αυτό. Πάμε να κάνουμε τον έξυπνο, αγαπητοί μου, και την πατάμε σαν μαθητούδια. Έτσι. Έχεις να σχολιάσεις κάτι ακόμα ή να πάμε στο επόμενο κομμάτι? Να πω καταρχήν ότι μέχρι τώρα σε αυτές τις διαφωνίες μεταξύ των ουφολόγων και των αστρονόμων, οι αστρονόμοι πάντα, μα πάντα,
έλεγαν δεν υπάρχει περίπτωση εξωγήινης ζωής, δεν υπάρχουν εξωγήινοι, δεν υπάρχουν ούφο, άτια κτλ. Λοιπόν, διότι αυτά που δείχνουν ότι κάνουν οι πτάμενοι δίσκοι, αυτοί οι παρατηρούμενοι και καταγραφόμενοι, καταρρύπτουν κάθε φυσικό νόμο. Το λένε όμως αγνώστου ταυτότητος, ναι, υπτάμενα αντικείμενα. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι εξωγήινα. Έτσι. Μπορεί, λοιπόν, να είναι και εσωγήινα, μπορεί να είναι και γήινα. Πάνω σε αυτό. Απλά δεν ταυτοποιούνται. Ναι. Ανέκαθεν οι αστρονόμοι έλεγαν όχι, τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει. Για εξωγήινους. Ναι. Και οι ουφολόγοι και αυτοί που έχουν ασπαστεί τη θεωρία της ύπαρξης των εξωγήινων επιμένουν όχι, αυτά είναι μια πραγματικότητα και αυτά που βλέπουμε και οι εξωγήινοι σαν πλάσματα υπάρχουν και μας παρακολουθούν και τα λοιπά. Δεν πιστεύω ότι το Βατικανό θα έχει τόσο μεγάλη εμπλοκή, ναι, με το θέμα αυτό. Έτσι. Και εδώ βλέπουμε λοιπόν αστρονόμους κορυφαίους, είναι το δεξί χέρι του Πάπα ειδικά ο ένας που δείχνω, ο οποίος βγαίνει δημοσίως και λέει, αν μη τι άλλο, ότι οι εξωγήινοι υπάρχουν. Όχι μόνο αυτό, έχουν κατασκευάσει ειδικό τηλεσκόπιο υπέρυθρον. Δεν μπορεί να αποδειχθεί όμως προς το παρόν κάτι. Αυτό είναι όλο. Δεν μπορεί να αποδειχθεί όμως, έχουν γεμίσει τα διεθνή δελτία ειδήσεων εκτός της Ελλάδας. Έχεις ακούσει για τον Blue Beam, βίντεο. Τι μπορούν να παρουσιάσουν στον ουρανό με τον Blue Beam. Ναι, θα το κάνω εκπομπή ειδικά εγώ. Θα το κάνω ειδικά, γιατί αυτό, ναι, δεν είναι για δύο λεπτά να το πεις. Ακριβώς. Θέλει εκπομπές. Τουλάχιστον μία. Θέλει εκπομπές, ακριβώς. Λοιπόν, και βλέπουμε λοιπόν όλους αυτούς, υποτίθεται είναι εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της Καθολικής. Μόνο η Εκκλησία δεν είναι. Με τρεις τράπεζες και με τέσσερα εργοστάσια όπλων δεν είναι εκκλησία αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ό,τι άλλο θες είναι, δεν είναι εκκλησία. Αν μη τι άλλο είναι περίεργο. Στην Ιταλική τηλεόραση βγήκε άλλος πολύ μεγάλος εξορκιστής, ο μεγαλύτερος του Βατικανού, και δήλωσε δημόσια στην Ιταλική τηλεόραση ότι οι εξωγήινοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ζουν ανάμεσά μας. Θα το δούμε αυτό παρακάτω. Ζουν ανάμεσά μας. Θα το δούμε παρακάτω. Λοιπόν, το έχεις κάνει πολύ καλή δουλειά και θα το δούμε και παρακάτω αυτό. Έτσι. Να συνεχίσουμε, λες. Να συνεχίσουμε. Για παρακάτω, πάμε παρακάτω στο επόμενο τμήμα από ό,τι ετοίμασε το οπτικό υλικό.
My name, as I said, was Paul Hellyer. I'm a former Minister of National Defense for Canada. I served in three governments during a total of 23 and a half years as a Member of Parliament. Although I was Minister of National Defense, I had sighting reports of UFOs. I was too busy to be concerned about them at the time because I was trying to unify the Army, Navy, and Air Force into a single Canadian Defense Force. And that itself was a kind of battle to the finish. So this was not high on my agenda. But about 10 years ago, I started getting interested due to a young man from Ottawa sending me material on the subject. I told him I was too busy to read it, but he had confidence that someday I would. He sent me a copy of Colonel Corso's book, The Day After Roswell. It took me a while to get around to reading it, but I took it for my summer reading in 2005 and was really impressed with what was contained in it. And what I thought to myself is there are huge issues here, huge issues. And the American people and the people of the world have a right to know what's going on because they're part of it. It's not just an isolated thing. And so after confirming the contents of the book with a retired United States Air Force general, I accepted the invitation of Victor Vigiani, who's over here somewhere, and his cohort Mike Bird to speak to a symposium at the University of Toronto. And I said, UFOs are as real as the airplanes flying overhead. Young people everywhere need to be challenged by a noble cause. They need to be involved in arresting global warming, creating a banking system that is just and sustainable, and lead the way in the transformation to the new reality that we have to live in harmony with our celestial neighbors, as well as seeking peace on Earth. In a word, we have to become spiritual beings and practice the one tenet that the world's major religions have in common. That is the golden rule. This field, too, and I just want to read one paragraph in this at this time, if you'll allow me, Mr. Chair. Well, we'll allow that, but there's only about 30 seconds, so I hope you can conclude it with I'll that read statement. That. Thank you. This is from the late Dr. John Mack, an American secular Jewish psychiatrist who became a world leader in interviewing abductees, or experiencers, as he called them, came to this conclusion in a startling book, Passport to the Cosmos. Quote, although the aliens are not themselves gods, their behavior is sometimes anything but godlike. Abductees consistently report that the beings seem closer to the Godhead than we are, acting as messengers, guardian spirits, or angels. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτός ο Καναδός ο υπουργός ο Χέιλερ είναι αποκαλυπτικότατος από ό,τι είδα, Ναι. Αυτό έγινε τώρα το 13, τον Απρίλιο του 13. Και παγκόσμια κυβέρνηση, προπαγάνδηση. Έτσι. Ούτε ο Γιωργάκης να ήταν. Έτσι. Που είπε τρεις φορές ότι ήθελε παγκόσμια κυβέρνηση και βιαζόταν το τρελό αγόρι αυτό. Ναι. Ήθελε και γρήγορα κιόλας, και σύντομα. Βέβαια. Ήθελε τους ομοεθνείς του να κυβερνήσουν όλη τη γη, γιατί. Βέβαια. Αλλά αυτός μάλλον θέλει να το πάει αλλιώς το πράγμα, να πάει τους εξωγήινους στην παγκόσμια κυβέρνηση. Αναφέρει και φυλές. Αναφέρει και συγκεκριμένες φυλές. Δεν το έχω δείξει όλο, γιατί είναι μπορεί να γίνει κουραστικό. Αναφέρει και συγκεκριμένες φυλές. Μάλιστα.
Λοιπόν... Εμείς πρόσφατα είχαμε κάνει εδώ μια άλλη εκπομπή με την ΦΕΜΑ και με τις υπόγειες βάσεις στην Αμερική, όπου τέσσερις, τους οποίους κατάρρισαν και τους τέσσερις βέβαια, που είχαν μπει μετά το τέταρτο επίπεδο πιο κάτω. Είναι 7 επίπεδα η μια βάση στο Νέο Μεξικό, στην Αμερική. Μετά το τέταρτο επίπεδο προς τα κάτω είναι μόνο εξωγήινοι, είπε. Κατέβηκε, ήταν μηχανικός και κατέβηκε και τα είδε. Και αυτός και οι άλλοι τρεις που τα είδαν και μίλησαν πάντως. Δεν είχαν πολύ ζωή. Είχαν κοντινή ημερομηνία λήξεως αυτοί οι άνθρωποι. Ήρωες βέβαια. Ναι. Χάρη σε αυτούς μάθαμε 5 πράγματα. Έτσι. Να τα λέμε, ήρωες οι άνθρωποι. Απλά οι ήρωες δεν έχουν μεγάλη ημερομηνία λήξεως. Ούτε στην Αμερική ούτε στην Ελλάδα. Ακριβώς. Ναι, δεν είναι, αγαπητοί μου. Ακριβώς. Αλλά ο Πάπας τώρα. Και ποιος να τον κρίνει. Και ποιος να τον κρίνει τον Πάπα. Έτσι. Όταν στη Βατικάνια Σύνοδο που προαναφέραμε λένε, προσέξτε το, στο τέτοιο του, στο δόγμα του, όσα λάθη του, ακούστε κυρίες και κύριοι τι λένε, και αν υπάρχει ένας σοβαρός άνθρωπος να πει ότι ναι, έχουν δίκιο. Λέει, ο Πάπας είναι θείος άνθρωπος και ανθρώπινος Θεός. Γι' αυτό κανείς δεν μπορεί να τον δικάσει να τον κρίνει. Έχει στα χέρια του απεριόριστη θεία εξουσία. Τις εντολές του πρέπει να τις εκτολούμε, λέει, ως εντολές του Θεού. Ό,τι είναι ο Θεός για τον κόσμο είναι και ο Πάπας. Ακούστε λοιπόν, ο Πάπας είναι όπως ο Θεός αλάθητος και έχει τη δύναμη να κάνει κάθε τι που ο Θεός κάνει. Έχει τη δύναμη, λέει ο Πάπας, ακούστε τώρα εδώ, να μεταβάλει τη φύση των πραγμάτων. Να κάνει οτιδήποτε εκ του μηδενός. Έχει την ικανότητα από το ψεύδος να δημιουργήσει αλήθεια. Δύναται ενάντια στην αλήθεια, δίχως την αλήθεια και παρά την αλήθεια. Λοιπόν, ακούστε τώρα παρακάτω, εδώ πια πάει. Το πράγμα δεν ξεφεύγει τελείως. Ο ίδιος ο Πάπας λέει είναι πιο πάνω από τους νόμους και προσέξτε το πλέον τρελό. Εάν ο Πάπας λέει απεφέκθετο απόφαση ενάντια στην κρίση του Θεού, τότε η κρίση του Θεού πρέπει να διορθωθεί και να μεταβληθεί. Ο Πάπας είναι το φως της αλήθειας και αντάβια της. Ο Πάπας είναι το παν επί παντών και πάντα δύναται. Είναι ομοίωση του Χριστού, λέει, στο σώμα του ζει το Άγιο Πνεύμα και μπορεί να αλλάξει και την Καινή Διαθήκη αν θέλει. Ο Πάπας. Και με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί αυτό το δόγμα ισχύει ακόμα για τους παπιστές, με αυτόν τον άνθρωπο συμπροσεύχονται οι του Πατριαρχείου μας. Θα τα δούμε αυτά λίγο αργότερα όμως. Δεν θα τα αφήσουμε έτσι αυτά. Αναστασία. Αφήνονται. Όχι, έχεις ετοιμάσει εδώ υλικό πρώτο. Έχεις κάτι ακόμα να σχολιάσεις για αυτό που είδαμε, γιατί είδα ότι πρέπει να έχεις και κάτι ακόμα να μας πεις. Ναι, έχω να πω κάτι. Γιατί έδειξα αυτά τα αποσπάσματα, τα οποία δεν είναι τυχαία βίντεο κάποιων ιδιωτών, παίχτηκαν σε δελτία ειδήσεων διεθνών σταθμών. Λοιπόν, της Αμερικής, της Ευρώπης, της Αυστραλίας κτλ. Που σημαίνει το να βγει κάποιος και να πει εξωγήινοι δεν υπάρχουν, δεν απαντά στο θέμα, διότι είναι ένα φαινόμενο καταγεγραμμένο, τουλάχιστον τα άτια. Βεβαίως. Από τη στιγμή που κάτι καταγράφεται και είναι ορατό και βλέπουμε κόσμο, πολύ πλήθος να κοιτάει στον ουρανό και να τα παρακολουθεί αυτά. Ναι, είναι ορατά, δεν έτσι. Συζητάμε. Λοιπόν, σημαίνει ότι αυτή η απάντηση, το δεν υπάρχουν σκέτο, δεν ευσταθεί. Όχι. Θέλει λοιπόν μια περαιτέρω έρευνα για να, να βγάλει κανείς ένα συμπέρασμα. Έτσι. Και από εκεί και πέρα να αποφύγει και τις συμπληγάδες που έχει αυτό το θέμα, διότι εμπλέκονται πάρα πολλοί παράγοντες σε αυτό. Μέχρι που έδειξα ακόμη και ο σατανισμός. Βέβαια. Ακόμη και ο αποκρυφισμός, ο σατανισμός. Γι' αυτό έδειξα ένα σκίτσο που έκανε ο Άλιστερ Κράουλι, ο μεγαλύτερος σατανιστής σύγχρονος. Κορυφαίος σατανιστής. Ο οποίος ερχόταν σε επαφή με κάποια οντότητα, η οποία του υπέβαλε κιόλας του να γράφει βιβλία. Λοιπόν, αυτή την οντότητα τη ζωγράφησε. Μα είναι πολύ... πάρα πολύ ομοιάζει με τους σύγχρονους εξωγήινους, τους γκρίζους που μας δείχνουν. Η ομοιότητα ακριβώς είναι φανερή. Αν αύριο όμως σου λέω πει ο Πάπας ότι ξέρετε κυρίες και κύριοι,
Ναι. Υπάρχουν εξωγήινοι, επειδή έχει το αλάθητο, ναι. θα τον πιστέψουν όλοι οι καθολικοί. Οι καθολικοί, όχι εμείς. Και εμείς σε λίγο. Μισό λεπτό, και εμείς. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Ο Στρόσμαϊερ, ο ιεράρχης του Διάκοβο, στη Βατικάνια Σύνοδο είπε, πώς λέει εγώ να τεθώ, να θέσω, να πω, έχω άποψη, λέει, υπέρ του αλάθητου, λέει. Αν δώσουμε αλάθητο στον Πάπα το συγκεκριμένο και από εδώ και πέρα, θα πρέπει να το έχουν και οι προηγούμενοι. Και αρχίζει και αναφέρει κάποια πράγματα για τους Πάπες. Τι να πω για τον Αλέξανδρο τον Έκτο, τον πατέρα και εραστή της Λουκριτίας, Πάπας αυτός, το 1316. Αποστρέφουμε, λέει, τον Ιωάννη Καπαβίτα, ο οποίος απέρριπτε την Αθανασία της Ψυχής και καθαιρέθηκε από την Σύνοδο της Κωνσταντίας. Και αυτά που αναφέρει για άλλους Πάπες δεν θα τα πω. Μέχρι και ειδωλολάτρες είπε. Μέχρι και ειδωλολάτρες. Δηλαδή, όργια σεξουαλικά, αυτά τα αναφέρει. Δεν μπορώ να τα πω γιατί μας βλέπουν και παιδιά τώρα. Δεν γίνεται. Αναγκάστηκε ο άνθρωπος να τα περιγράψει από τις ιστορικές πηγές. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό στο δημόσιο, δεν γίνεται. Όπως καταλαβαίνετε, με γυναίκες που δεν έχουν πάει ποτέ με άντρες και με περίεργα αυτά τώρα και τέτοια, δεν μπορώ, δεν κάνει. Δεν κάνει γιατί έχω και μια κυρία δίπλα μου και πολλές κυρίες που μας παρακολουθούν απέναντί μας και παιδιά βέβαια. Οπότε δεν μπορώ να τα αναφέρω. Πώς λοιπόν θα δώσουμε το αλάθητο, λέει, στον Πάπα, όταν υπήρξαν τέτοιοι Πάπες, λέει αυτός ο άνθρωπος. Και έχει 1000% δίκιο. Να πάμε να δούμε το επόμενο τμήμα όμως. Να πάμε. Εδώ τώρα δέστε πώς προπαγανδίζουν τα παιδιά. Για να δούμε παρακαλώ το επόμενο τμήμα. Επειδή έχω μικρά παιδιά, τρελαίνομαι όταν τα βλέπω και δηλαδή όποιο, ειδικά τα πρωινά, σχεδόν όλες οι παιδικές εκπομπές είναι τέτοια τέρατα. Και μάλιστα λέω, σε όλο μικρό το γιο μου το λέω, αυτά να το δει ζωντανό, όχι τρεις μέρες για να κοιμηθεί, θα τα κάνει απάνω το τρεις μέρες. Πώς δεν τα φοβούνται. Πλέον εξοικειώθηκαν. Δες μια, δυο, πέντε, δέκα, εξοικειώνονται, δεν είναι. Αυτός είναι ο σκοπός. Εξοικειώνονται με αυτές τις μορφές και τις έχουν για ηρωές τους. Αυτός είναι ο σκοπός. Έτσι. Της νέας τάξης πραγμάτων. Και από ό,τι είδα, γι' αυτό το έβαλες. Το έκανες ένα τμήμα. Βεβαίως, βεβαίως, γιατί είναι μια νέα μορφή πλήσης εγκεφάλου. Παίρνεις τις νέες, τις μικρές παιδικές ηλικίες, παίρνεις αυτό ακριβώς που θέλεις. Και μετά έχεις μια παγκόσμια κοινωνία έτοιμη να αποδεχτεί το οτιδήποτε θα της δείξεις, οτιδήποτε θα πεις. Βέβαια. Λοιπόν, συγγνώμη. Ναι.
Ναι. Αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι άπτεται και της πίστεώς μας. Και ήθελα να το αναδείξω. Και πολύ καλά έκανες. Υπάρχουν... Το σκεπτικό σου είναι πάρα πολύ καλό. Πολλοί αδερφοί χριστιανοί, Έλληνες, ορθόδοξοι χριστιανοί, απλοί άνθρωποι, που δεν έχουν γνώσεις δογματικές για να καταλάβουν. Ξέρω προσωπικά πολλούς ανθρώπους που δεν γνωρίζουν ποιες είναι η διαφορά μας με τον παπισμό. Ναι. Δεν γνωρίζουν, διότι αυτό θέλει και κάποιες γνώσεις ή να καθίσεις μόνος σου να μελετήσεις κτλ. Βέβαια, αυτά που μας χωρίζουν με τον παπισμό, υπάρχει μια ολόκληρη άβυσο στη μέση. Και ο κόσμος ο απλός δεν το γνωρίζει. Δεν το γνωρίζει. Λοιπόν, και πάει και βλέπει έτσι και ταινίες και τις ευχαριστιέται. Παίρνει τέτοια παιχνίδια και στα παιδιά του. Επειδή είσαι μητέρα, είχες αυτές τις ευαισθησίες. Και όχι μόνο. Επειδή είσαι μητέρα, έχεις αυτές τις ευαισθησίες, ναι. και το λοιπόν. Έκανες αυτό το βιντεάκι. Αυτό το μικρό βιντεάκι. Και όποιος είναι γονέας έχει βέβαια ευαισθησίες τέτοιες. Ακριβώς. Και σου λέει, τα παιδιά μου τώρα με τα τέρατα να μεγαλώνουν. Κολλάει πουθενά αυτό? Από τα τόσα παιχνίδια που μπορούν να κατασκευαστούν, είναι δυνατόν? Χάθηκαν τα τουβλάκια, τα αυτοκινητάκια, τα τεράκια. Αυτά τι κουκρίτσες για τα κορίτσια, τι πρέπει να πάρουμε τέτοια τέρατα. Ακριβώς. Μα την πήγα σε ένα κατάστημα λίγο τα Χριστούγεννα πριν να πάω να τα πάρω τώρα τα παιδιά. Μα εκεί με τα τέρατα είχαν να κάνουν. Όχι, τέλος. Όχι, να γκαρίζουν, να τσιρίζουν. Όχι, τέλος. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε όλοι οι γονείς. Να δείτε μετά για πότε θα πάψουν να τα λανσάρουν, να τα κατασκευάζουν. Τι θα τα κάνουν μετά? Τι θα τα κάνουν? Γιατί χάθηκαν τα αυτά παιχνίδια. Χιλιάδες. Σόνι και καλά. Δρακουλίνα. Κούκλα δρακουλίνα, μα εγώ το δεν και τρόμαξα. Και πήγε το μάτι της εκεί την κόρη μου και ήθελε αυτό. Όχι, τέλος, δεν έχει. Δεν έχει, δεν έχετε το στένος να πείτε στο παιδί σας. Όχι. Άστο να τσιρίζει. Όχι, δεν θα το πάρεις. Πώς το λένε. Δεν θα το πάρεις. Δεν πρέπει να το προστατεύσουμε. Αν δεν το προστατεύσουμε εμείς το παιδί μας, ποιος θα το κάνει? Ο ξένος? Μην το περιμένετε αυτό. Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν είναι, αγαπητοί μου. Ακριβώς. Να τα λέμε αυτά. Εμείς οι γονείς πρέπει να τα προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Ακριβώς. Από αυτήν τη λέλαπα, γιατί περί λέλαπος επρόκειτο. Ναι. Τερατώδεις μορφές ως παιχνίδια. Πού να δεις. Τι το καλό μπορεί να βγει από όλα αυτά? Πού να δεις. Τι κατασκεύασαν στην Αμερική και σε λίγο καιρό θα έρθει εδώ. Ζώο τεχνητό από κλωνοποίηση μέσα σε καρτέλα, όμορφα, ωραία, να το έχεις στο σπίτι σου ένα τέρας, το βλέπεις και το συχαίνεσαι τελείως και να το ταΐζεις και να μεγαλώνει. Μάλιστα. Με νοημοσύνη, παρακαλώ. Με νοημοσύνη. Θα τα δείτε σε λίγο καιρό και στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι η φρίκη της φρίκης, ο φρίκη. Κυριολεκτικά. Εγώ όταν το είδα, με ήρθε να κάνω με το. Λέω, δεν μπορεί αυτά τα πράγματα να υπάρχουν μέσα στο σούπερ μάρκετ στην Αμερική και να πηγαίνουν τα παιδάκια να πηγαίνουν να τα αγοράζουν. Το πράγμα έχει πάει πιο κάτω από εκεί που το πήγε εσύ, δηλαδή. Έτσι. Έτσι. Και κακώς δεν μου πήγε το μυαλό να το έχω σαν βίντεο να το δείξω κιόλας. Να φρικάρουν οι άνθρωποι. Πάμε στο επόμενο βίντεο, κύριε σκηνοθέτα.
Κάνουμε και αντιαιρετικό αγώνα τώρα εδώ από ό,τι βλέπετε. Βεβαίως. Κυρίες και κύριοι, διότι ο Πάπας δεν είναι, είναι εκκλησία ο Πάπας. Θα πω του Σεραφείμ την κουβέντα, έτσι. Με, τρεις τράπεζες, τέσσερα εργοστάσια όπλων, σε κάθε συνεδρίαση της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ παρίσταται και της Τριμηρούς Επιτροπής παρίστατο εκπρόσωπος του Βατικανού, να το ξέρετε αυτό. Και μη μου πει κανένας ότι δεν είναι έτσι. Έχω αποδείξεις γιατί. Εγώ δεν μιλάω στον αέρα έτσι για πλάκα. Δεν μιλάω καθόλου στον αέρα για πλάκα. Λέτε να τα ξέρω εγώ αυτά και να μην τα ξέρει ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, ο οποίος τον μνημονεύει ως αδερφό του συνεχώς και δεν ξεκίνησε από αυτόν τον Πατριάρχη αυτό το κακό. Από τον Αθηναγόρα ξεκίνησε. Κάτι ήθελες να πεις και μετά θα το πω εγώ αυτό. Ναι. Επί αυτό που βλέπαμε. Ναι. Ακριβώς εδώ μας αγγίζει, διότι πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην καταλαβαίνουν τα των δογματικών, αλλά νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος, Έλληνας, Ορθόδοξος, απλός άνθρωπος, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις, που να μην είδε στην αρχή του βίντεο, ας πούμε, τι προσπαθούν να κάνουν, πώς να παρουσιάσουν τον Χριστό, την Παναγία, βλασφημώντας απίστευτα, και να μην έχει χτυπήσει μέσα του κάτι βαθιά στην ψυχή του, να μην έχει κλωτσίσει. Βέβαια. Λοιπόν, διότι αυτό είναι το σχέδιό τους, και αυτή τη στιγμή γίνεται ένας πολύ μεγάλος πόλεμος στην Ελλάδα, αλλά αποσιωπείται κι αυτός. Δεν είναι μόνον ο οικονομικός. Κυρίως πνευματική είναι η κρίση. Είναι κυρίως πνευματικός αυτός ο πόλεμος. Λοιπόν... Να σου πω τώρα εγώ δύο-τρία πράγματα εδώ για να καταλάβει και ο κόσμος που μας βλέπει τι συμβαίνει πάνω κάτω. Είχε γίνει λίγο πριν την πτώση της πόλεως η σύνοδος, ψευτοσύνοδος Φεράρας Φλωρεντίας για την ένωση των δύο εκκλησιών. Μήπως και ο Πάπας βοηθήσει την πόλη και δεν πέσει η βασιλεύουσα. Ο μέγας εκκλησιάρχης της Ορθοδόξης Εκκλησίας, Σιλβέστρος Σιρόπουλος, ο οποίος ήταν στη σύνοδο μέσα, πιέστηκε από τους μεσάζοντες του αυτοκράτορος να μνημονεύσει τον Πάπα και απάντησε. Εκείνοι γάρ μνημονεύονται επ' εκκλησίες, θα σου το πω καλύτερα στην απόδοση. Για να μνημονευτεί κάποιος στην εκκλησία πρέπει να είναι ομόδοξος και να έχει κοινωνία προς με την εκκλησία μας, λέει. Οι ακοινώνετοι δεν μνημονεύονται και ούτε έχουν άδεια ιερείς, λέει, και οι ιεράρχες να εύχονται στις εκκλησίες υπέρ των ακοινωνήτων. Ο δε Πάπας, λέει, είναι ακοινώνητος. Πώς εγώ να μνημονεύσω, λέει, αυτόν τον ακοινώνητο με αυτούς που έχει κοινωνία το Πατριαρχείο. Πώς. Και μάλιστα ο πρώτος Πατριάρχης μετά την πτώση της πόλεως, ο Γενάριος ο Σκολάριος, λέει, η πνευματική κοινωνία των ομοδόξων και η τέλεια υποταγή προς τους γνησίους ποιμένας εκφράζεται με το μνημόσυνο. Οι σύνοδοι και οι άλλοι πατέρες ορίζουν ότι αυτόν που αποστρεφόμεθα το φρόνημα πρέπει να αποφεύγουμε και την κοινωνία. Το 1274 τους Αγιορείτες Καλόγερος επί Πατριάρχου με τον Ιωάννη τον Βέκο, τον Πατριάρχη τον Ιωάννη τον Βέκο, επειδή δεν μνημονεύανε τον Πάπα όπως αυτός που ήθελε να γίνει ένα και όμοιος με τον Πάπα, έστειλε ανθρώπους μέσα στο Άγιο Όρος, άλλους τους έκαψαν, άλλους τους έσφαξαν, άλλους τους πέταξαν μέσα στη θάλασσα καλόγυρους. Σχεδόν σε κάθε μοναστήρι έχει μνημείο. Βέβαια, Άγιοι θεωρούνται της Εκκλησίας αυτοί. Μήπως ο Πάπας από τότε μέχρι τώρα έγινε Ορθόδοξος και δεν το ξέρουμε, τον αντίον. Προσθέσαν και άλλες αιρέσεις πάνω σε αυτές που έχουν. Και δέστε τώρα το τρομερά αποκαλυπτικό ντοκουμέντο, που είναι άγνωστο ακόμα και στους πολλούς Ορθοδόξους. Η ομολογία του ιδίου του Αθηναγόρος του Πατριάρχου Κωνσταντινούπολης το 1968, τον οποίον οι μασόνοι τον έχουν φωτογραφία σε κάθε στοά και τον διατυμπανίζουν παντού ότι ήταν μασόνος 33ου βαθμού μάλιστα. Οι ίδιοι μασόνοι τον λέγουν. Η δε εκκλησία συγγίνει κλείος. Αν έλεγε κάποιος για μένα ότι με τέτοιο πράγμα θα τον είχε πάρει ο διάολος ό,τι έχει και δεν έχει. Θα τον έχωνα στη φυλακή για συκοφάντηση. Η εκκλησία δεν πρέπει να βγει και να πει ελάτε δώρε. Τον Πατριάρχη μας ανεβοκατεβάζετε μασόνο εσείς. Κανένας δεν το έκανε ποτέ. Μήπως γιατί φοβούνται να μην αποκαλύψουν οι μασόνοι και ποιοι ιεράρχες είναι ακόμα εκεί μέσα. Ακούστε τώρα τι λέει στην επιστολή του που έστειλε το 1968, λοιπόν, η ομολογία του
ότι μνημονεύει τον ιδιωτικό πάπα τόσο στην Αγία Πρόθεση όσο και στην προσκομιδή των Αγίων Δώρων, όσο και στο Άγιο Θυσιαστήριο. Σε γράμμα που του έστειλε το 1968 στον Πάπα Παύλο τον Έκτο για τη γιορτή των Χριστουγέννων, του γράφει: «Εν την κοινωνία ταύτη της αγάπης του Χριστού ιερουργούντες μετά της χωρίας των περιημάς ιερωτάτων Μητροπολιτών και υπερτίμων μνηστισόμεθα από τον διπτύχων της καρδίας ημών του τιμίου ονόματος σου αδερφέ, αγιότατε της Πρεσβυτέρας Ρώμης Επίσκοπε, ενώπιον της Αγίας Αναφοράς αυτού τούτου του τιμίου σώματος και αυτού τούτου του τιμίου αίματος του Σωτήρος, εν τη Θεία Λειτουργία του Αγιωτάτου Προκατόχου ημών Ιωάννου του Χριστοστόμου, και ερούμεν την Αγία ημέρα των Χριστουγέννων ενώπιον του Αγίου Θυσιαστηρίου και λέγομεν σύ, της αρχιεροσύνης σου μνήστη Κύριος ο Θεός πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων». Τον μνημόνευσε δηλαδή την ώρα της Θείας Λειτουργίας ως Ορθόδοξο Ιεράρχη. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, κυρίες και κύριοι, ή όχι? Ότι η βρώμα του Πάπα πήγε κατευθείαν στο Πατριαρχείο. Από το Πατριαρχείο η βρώμα πάει σαν το ρεύμα μέσα στο καλώδιο, ξέρετε. Από το Πατριαρχείο πήγε στον εγχώριο Μητροπολίτη αυτή η βρώμα, γιατί τον μνημόνευσε ως ορθοτομούντα τον λόγο της αληθείας. Ότι λέει την αλήθεια δηλαδή. Ως Ορθόδοξο Ιεράρχη, από τη στιγμή που τον μνημονεύεις, η βρώμα του Πάπα μέσα του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης φτάνει στον εγχώριο Μητροπολίτη. Και από τον εγχώριο Μητροπολίτη φτάνει και στον τελευταίο Παπά και στον τελευταίο Ορθόδοξο Χριστιανό δια της Θείας Κοινωνίας, διότι ο ένας μνημονεύει τον άλλον. Και πάμε από τον Παπά στον Ιεράρχη, από τον Ιεράρχη στον Πατριάρχη και από τον Πατριάρχη στον Πάπα. Έτσι πηγαίνει η δουλειά. Αλλά αυτοί δεν έχουν πρόβλημα. Θα αρχίσουν σε λίγο να κάνουν όπως και ο Πάπας, να μοιράζουν σιχουροκάρτια για να κολομήσουν και φράγκα άλλωστε. Έτσι έκαναν αυτοί, ό,τι έκαναν. Αγαπητοί μου, για να πάμε στο διατάφτα, έναν επίλογο ωραίο κάνει μας. Μάλιστα. Για την ωραία δουλειά που έκανες. Σήμερα που τυχαία είναι και να αναφέρω ένα παράδειγμα του Αγίου του Μεγάλου Αντωνίου, που τυχαίνει να τιμάται σήμερα, να τιμούμε τη μνήμη του, ο οποίος ήταν ένας πολύ μεγάλος αγωνιστής ενάντια των αιρέσεων, ειδικά των αριανών, και ο οποίος είδε και ένα όραμα. Είδε ένα όραμα θεόσταλτο, όπου είδε το Άγιο Θυσιαστήριο, μέσα στο Άγιο Θυσιαστήριο να μπαίνουν οι αιρετικοί και να μεταμορφώνονται σε ημίωνους, σε μουλάρια, και να λακτίζουν και να μοιάζουν την Αγία Τράπεζα. Από τότε μονίμως έκλαιγε, άκουσε μάλιστα και μία φωνή που του είπε ότι θα μιανθεί το θυσιαστήριό μου. Είναι κάτι σαν προφητεία αυτό. Μα ήταν μιασμένο την εποχή εκείνη από τους αριανιστές που είχαν πάρει όλους τους θρόνους. Ακριβώς αυτό. Και το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης είχαν πάρει. Ο οποίος σε μεγάλη ηλικία δύο φορές άφησε το ασκητήριό του για να πάει να συμπαρασταθεί σε αυτούς που διώκονταν εκείνη την εποχή. Λοιπόν, και άλλοι το έκαναν. Και άλλοι πολύ μεγάλοι άγιοι και διώχθηκαν και μαρτύρησαν. Όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ακριβώς. Ο Μέγας Αθανάσιος εξορίστηκε 6 φορές. Ακριβώς. Μέσα σε πηγάδι κρύφτηκε για να μην τον πιάσουν και τον σκοτώσουν. Ο Μέγας Αθανάσιος, βέβαια. Βέβαια. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Και πολλοί ακόμα. Και πάρα πολύ. Ότι η χωρία λοιπόν, των Αγίων. Που σημαίνει είναι κάτι πολύ σοβαρό. Δεν γίνεται να συνυπάρξουμε μαζί στον ίδιο ναό παπικοί και χριστιανοί ορθόδοξοι. Δεν γίνεται. Ναι. Και αυτό που θέλουν είναι αυτό. Ναι. Για να το κλείσω, για να είχα έχει και μια φωτογραφία μια εικόνα. Την οποία... Δείξτε λίγο τη φωτογραφία κλείνοντας σας παρακαλώ, κύριε σκηνοθέτη, που έχουμε. Για να δείτε λίγο τον Πατριάρχη και σε συναγωγή μέσα και να δωρίζει και το Κοράνι. Μέχρι και με Ινδιάνωση προσευχήθηκε. Αυτό δεν έχει τέτοια προβλήματα, αγαπητοί μου. Κοινωνούμε όλοι μαζί. Ναι. Να πηγαίνουμε στην εκκλησία και να κοινωνάει δίπλα μας και ο Βουδιστής, να κοινωνάει δίπλα μας και ο Κινέζος. Όλοι μαζί, ακταρμά. Ναι, όλοι ο μαζί. Ο Ινδουιστής, ναι. Τα πάντα. Αυτά δεν γίνονται. Ναι. Εγώ δεν είμαι. Αυτό είναι δική του θρησκεία, εγώ είναι δική μου. Δεν πειράζω κανέναν, δεν με πειράζουν, τελείωσε. Απλά πράγματα. Ακριβώς. Λοιπόν, αγαπητοί μου, επειδή ο χρόνος είναι αμήλικτος και πρέπει να κλείσουμε κάπου εδώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ που ήσουν μαζί για μας. Για την πρόσκληση.
Και είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε να το εξαντλήσουμε, είναι τεράστιο. Μα ετοιμάζεις εσύ και άλλα πράγματα που είναι. Ξέρω, ξέρω, θα σε έχουμε ξανά εδώ, τη χαρά θα την έχουμε. Όμως, κυρίες και κύριοι, πιο πολύ από όλους ευχαριστώ εσάς που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.